Πώς προχωράω παρακάτω? Για θύμισέ μου. Με τον τίτλο αυτής της ταινίας. Με την ταινία που κατακτά όλα τα κινηματογραφικά φεστιβάλ. Με την ταινία που σαρώνει όλα τα βραβεία. Με την ταινία που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε όλους εμάς τον Οκτώβρη του 2019. Ή κάνω λάθος, κυρία Μαρία Σβολιαντοπούλου? Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σωστά, πολύ σωστά. Το 2019. Σαρώνει όλα τα βραβεία και χαίρομαι γι' αυτό. Στην αρχή, αλήθεια, κλαίγαμε πάρα πολύ βλέποντας αυτή την ταινία. Έχει να κάνει με το Αλτσχάιμερ, έχει να κάνει με τους φροντιστές, έχει να κάνει με την πραγματικότητα του κάθε ενός ενδεχόμενα από εμάς μέσα στην οικογένειά του. Και σήμερα έρχομαι και λέω, χαίρομαι, κυρία Σβολιαντοπούλου, που πάει τόσο καλά η ταινία, που πάνε τόσο καλά τα πράγματα, γιατί μέσα από αυτήν έχουμε να πάρουμε. Πραγματικά χαίρομαι ολόψυχα για αυτό που λέτε, με τιμάνε πάρα πολύ τα λόγια σας. Χαίρομαι που βλέπετε ποιος ήταν ο σκοπός μας και παντομηθήκαμε και στο τέλος από όλο αυτό, δηλαδή. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο? Μ' αρέσει η μετριοφροσύνη σας. Λοιπόν, έχει κάνει τον κύκλο του κόσμου αυτή η ταινία, όχι τον κύκλο, το γύρο. Δώστε μας λίγο μια εικόνα. Όταν λέω εγώ σαρώνει τα βραβεία, τι ακριβώς εννοώ για να πούμε στον κόσμο? Μέχρι στιγμής η ταινία έχει λάβει 17 βραβεία στο σύνολό της από Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Ένα από τα πιο τιματικά βραβεία τα οποία λάβαμε ήταν όσον αφορά την βραβείο ταινίας με κοινωνικό αντίκτυπο από το South America. Για μένα αυτό ήταν το πιο βασικό. Γιατί ο σκοπός της ταινίας ήταν να δώσει ένα μήνυμα, να μπει σε διάφορα σπίτια μέσα, να έχει μια συντροφική μορφή σε ανθρώπους που έχουν περάσει από το ρόλο ενός φροντιστή και πόσο μάλλον του συγκεκριμένου ρόλου, και να πει ένα τεράστιο μπράβο. Ένα μπράβο που πολλές φορές δεν λέμε ίδιοι στον εαυτό μας, γιατί δεν καταλαβαίνουμε αυτό που έχουμε κάνει. Ένας ρόλος που σε βάζει σε μια πραγματικότητα η οποία είναι υπαρκτή. Ένας ρόλος που δεν είναι εκτός πραγματικότητα σε αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει στον καθένα από εμάς. Ένας ρόλος που ουσιαστικά βήμα-βήμα σε πάει σε αυτό που βιώνει ο καθένας από εμάς. Από την άρνηση, από την παραδοχή, από τα ξεσπάσματα, από τη στενοχώρια, από τη θλίψη, από την επιμονή, από την υπομονή. Όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να διαθέτεις. Πάρα πολύ σωστά, ακριβώς. Και ξέρετε, δεν είμαστε πάντα εξοπλισμένοι με όλα αυτά. Δηλαδή, αυτές οι δεξιότητες δεν είναι πάντα στο πλάνο μας, στο πλάνο της επιβίωσης. Και δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι πρέπει να τις αναπτύξουν, πρέπει να τις έχουν, πρέπει να μπορούν να δώσουν κάτι από όλα αυτά σε έναν συνάνθρωπό τους. Που πολλές φορές αυτός ο συνάνθρωπος είναι πολύ κοντινό μας άτομο. Πάντα έτσι γίνεται. Πρέπει. Μέσα από το ίδιο μας το σπίτι έχουμε αυτά τα βιώματα. Σκηνοθεσία, σενάριο Μαρίας Βουλιαντοπούλου, σκηνοθεσία και Αντώνης Ρενιέρης. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σαφέστατα αυτή την ώρα πάρει βραβεία επίσης, είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τους πρωταγωνιστικούς ρόλους και η Αδριανή Αγγελιδάκη εδώ η δική μας, όπως επίσης και η κυρία Αμαλία Ζαριανάκη, έτσι. Ναι. Μέχρι στιγμής έχουν βραβευτεί οι πρωταγωνίστριες, έχει βραβευτεί το μοντάζ με τον Μανώλη το Τσουρουνάκη, έχει βραβευτεί το sound design με τον Μάνο Τσιλέτο, έχουμε πάρει για ανδρικό πρωταγωνιστικό ρόλο με τον Πέτρο το Φασαράκη. Γενικά η ταινία έχει αποσπάσει αρκετά βραβεία. Το πιο σημαντικό όμως ποιο είναι, ότι κλείνουμε λόγω πανδημίας, σταματάει όλο το tour του Για θύμισέ μου, και εκεί πέρα που άρχισε να ανεβαίνει όλο αυτό το κομμάτι με την ταινία, ένιωσα μια μικρή απογοήτευση. Έλεγα ότι δυστυχώς έκατσε σε λάθος timing. Όμως, σε αυτό το σημείο, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένα συνεργάτη που έχω, τον Χρήστο τον Αδαμάκη, πραγματικά του χρωστάω πολλά όσον αφορά την ταινία, γιατί πίστεψε και έτρεξε την ταινία όλο αυτό το διάστημα. Όλα αυτά τα βραβεία που βλέπετε οφείλονται ξεκάθαρα στην επιμονή μιας ομάδας του να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα.
Και αν ένα πράγμα με τιμάει περισσότερο, είναι πραγματικά η ομάδα μου. Η επιλογή αυτή εννοώ. Και είσαστε πολύ μέσα σε αυτή την ομάδα που γίνατε όλοι σας πραγματικά μέρος αυτής της ταινίας. Βεβαιότατα, αυτό το οποίο ξέραμε, δεν ξέρω τι γίνεται παρακάτω, είναι ότι τα έσοδα από τις προβολές, τις οποίες θα δινόταν, τέλος πάντων, να σου το πω πάρα πολύ απλά, στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρεία Αλτσχάιμερ και Υγιούς Γύρασης. Έτσι δεν είναι, κυρία Βελιοντοπούλου? Σωστά, όλα τα έσοδα έχουν δοθεί εκεί πέρα με σκοπό τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού σταθμού για φροντιστές, του πρώτου συμβουλευτικού σταθμού βασικά στην Κρήτη για φροντιστές. Και αυτό θα γίνει και με αυτές τις προβολές που τώρα δρομολογούνται όσον αφορά την ταινία μας. Επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες και σε τοπικό επίπεδο? Πραγματικά επιστρέφει και μου φαίνεται απίστευτο. Κάναμε την πρώτη προβολή με όλα τα κομμάτια της προστασίας όσον αφορά την πανδημία στην Ελιά και τώρα έχουμε 15 Ιουλίου στο θερινό κινηματογράφο Ιεράπετρας στις 9.30 και 25 Ιουλίου στο θερινό κινηματογράφο Ηρακλείου στην πύλη Βιθλέμ στις 9. Mm-hmm. Και τώρα δρομολογούνται και οι επόμενες που θα γίνουν στην Κρήτη. Νομίζω ότι έχω ενθουσιαστεί με αυτό το κομμάτι. Θα ξαναδώ κόσμο να βλέπει την ταινία, να περιμένουμε να πούμε κάποια πράγματα στο τέλος, να μοιραστούμε στιγμές. Είναι για μένα μαγικό, νομίζω, όλο αυτό. Mm-hmm. Σας εμπιστεύτηκαν από την αρχή πάρα πολύ εσάς, αυτή την μικρή ομάδα, για να γίνει η ομάδα πολύ μεγαλύτερη στη συνέχεια και να σας εμπιστευτούν και μεγάλα ονόματα, αν θέλεις, από το χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και από την Αθήνα. 2019-2021, Οκτώβρης του 2019, τώρα αφήνω κατά μέρος τα γυρίσματα, πάω ας πούμε και σταματάω στην πρώτη προβολή, Ιούλιος 2021. Τι έχει να πει σήμερα η Μαρία Βελιοντοπούλου? Έχω να πω ότι με ευγνώμων, γιατί όμως με ευγνώμων. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές στη ζωή μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολλά εμπόδια. Με εμπόδια που λέμε ότι δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε να τα ξεπεράσουμε, αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε καν στο στόχο μας. Λοιπόν, 2021 η Μαρία Βελιοντοπούλου είναι πολύ περήφανη, όχι μόνο για αυτό που καταφέραμε σαν ομάδα, αλλά για το ότι ο κόσμος όντως πίστεψε σε εμάς, όντως ακόμα πιστεύει σε εμάς. Δεχόμαστε τρομερά μηνύματα. Βλέπουμε ότι όντως καταφέραμε κάτι. Αφήσαμε ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή την κοινωνία. Και είμαι τόσο ευγνώμων που δεν παραιτηθήκαμε όταν μας δόθηκαν ευκαιρίες. Αυτό μπορεί να πει η Μαρία Σβολιοντοπούλου. Μαρία Σβολιοντοπούλου, γιατί το ξεκίνησες, γιατί πήγες στο Γιαθύμησέ μου σε αυτή την ταινία? Γιατί το ξεκίνησα. Το ξεκίνησα ξεκάθαρα γιατί ήθελα να πω ένα τεράστιο μπράβο στους φροντιστές, γιατί μεγάλωσα σε οικογένεια με φροντιστές, όπως έχω πει αρκετές φορές. Ήταν για μένα πολύ δύσκολο να αντιληφθώ το λόγο που οι φροντιστές της οικογένειάς μου δεν αντιλήφθηκαν ποτέ ποια ήταν η δύναμη που έκρυβαν μέσα τους, ποιος ήταν ο αγώνας τους στην πραγματικότητα. Επειδή ήταν πολύ ψυχοφθόρο για μένα να βλέπω έναν άνθρωπο να με ξεχνάει, αλλά να βλέπω και παράλληλα έναν άνθρωπο να ξεχνάει τον εαυτό του στην ίδια οικογένεια, αποφάσισα ότι για τη μισέα μου θα είναι το ένασμα, θα είναι η αρχή του να καθρεφτήσω όλους αυτούς τους φροντιστές μέσα από μια γιγαντία οθόνη, ας πούμε, για να καταλάβουν πραγματικά τι έκαναν. Mm. Γιατί αυτό που κάνουν είναι ένα μικρό θαύμα. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα λέγονται μέσα από την ταινία. Στα μηνύματα που περνάει, σε αυτό αναφέρομαι. Μπράβο σε όλους σας, και λέω μπράβο σε όλους σας, γιατί όσες φορές και αν την έχω δει, καταλήγω στο ίδιο πράγμα, ότι αυτό το οποίο βιώνω, το βιώνω και στην πραγματικότητα, γιατί και εγώ μέσα σε μια ανάλογη κατάσταση βρίσκομαι. Αυτό που βιώνω και περνάει ως μήνυμα η ταινία σας, η ρόλη σας, αυτό που θέλετε να πείτε, είναι μια πραγματικότητα με όλα αυτά τα οποία μπορεί να νιώθει ο καθένας από εμάς. Και πολύ σημαντικό αυτό που άκουσα όσον αφορά στο τέλος, ότι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά μέσα σε αυτή τους την καθημερινότητα και την πραγματικότητα δεν ξέρουν πραγματικά ή δεν αντιλαμβάνονται ποια είναι η δύναμή τους.
πραγματικά. Τώρα τι να πω, να σε ευχαριστήσω. Μετά νομίζω ότι κάνω μία από τις καλύτερες μου συνεντεύξεις κάθε φορά. Γιατί όντως μοιράζουμε ψυχή και αυτό οφείλεται ξεκάθαρα σε εσάς. Μου δίνετε ένα πολύ ωραίο πάτημα. Και όντως ευχαριστώ γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε και εμείς. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα σε όλους εσάς. Σε όλη την ομάδα. Για αυτή την ταινία. Καλημέρα σε όλους και εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.